σε μέσο όρο θα μειώνεται η συχνότητα των μετασεισμών. Όλοι έχουν το ίδιο επίκεντρο ή όλοι προέρχονται από την ίδια σεισμική περιοχή? Έτσι, από την ίδια σεισμική περιοχή. Οι περισσότεροι από αυτούς, βέβαια, γίνονται και σεισμοί σε άλλα σημεία, όπως ξέρω εγώ στο Βόρειο Αιγαίο κτλ. Mm-hmm. Αλλά οι σεισμοί που έχουν σχέση με τον κύριο σεισμό των 5,9 είναι στην ίδια, ας το πούμε έτσι, περιοχή. Mm-hmm. Στον ίδιο σεισμογόνο χώρο, όπως λέμε εμείς. Οι δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο, μια και το αναφέρατε, ανησύχησαν κατά πολύ τον κόσμο. Με το ερώτημα αν περνάμε, αν διανύουμε μια εποχή, μια περίοδο έντονης έτσι σεισμικής δραστηριότητας και αν θα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο ενός νέου δυνατού σεισμού με άλλο επίκεντρο, για παράδειγμα το Βόρειο Αιγαίο ή τον ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, ελλαδικό χώρο. Είναι γεγονός ότι οι τελευταίοι σεισμοί δείχνουν ότι υπάρχει μια, έτσι, μια γενικότερη διέγερση στον αυτό που λέμε χώρο του Αιγαίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα έχουμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό σε κάποιο άλλο σημείο του ελλαδικού χώρου. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά δεν έχουμε κανένα τέτοιο στοιχείο που να μας λέει ότι σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο θα έχουμε έναν ισχυρό σεισμό. Λέτε πάντως ότι θα πρέπει σχετικά να είμαστε σε επιφυλακή, σε εγρήγορση? Ποτέ η εγρήγορση όταν συνοδεύεται και από μέτρα δεν βλάφτει. Έτσι. Αρκεί να μην οδηγεί σε αποπροσανατολισμό, σε ατέρμονες συζητήσεις, σε διαμάχες κτλ. Που δεν οδηγούν πουθενά. Κύριε Τάσο, έχουμε σεισμική συνείδηση? Την αποκτάμε, σιγά σιγά. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δηλαδή η συμπεριφορά όλων μας, πολιτών και πολιτείας, σε αυτό το σεισμό ήταν σαφώς καλύτερη από ό,τι ήταν στο σεισμό του 81. Σαφώς καλύτερη. Και οπότε ήταν και στο σεισμό του Αιγαίου. Όλοι μας συμπεριφερθήκαμε με μεγαλύτερη σεισμολογική συνείδηση, αν μπορούσε να κάνει να πει. Πιο όρημα. Πιο όρημα, ναι, ναι. Έτσι. Και ο κόσμος δεν αντέδρασε με τέτοιο πανικό, ναι, αλλά και η πολιτεία νομίζω ότι ήταν αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο σας εξέπληξε εσάς τους σεισμολόγους, έτσι είναι, δεν το περιμένατε? Αυτό είναι γεγονός, ναι. Είναι μια περιοχή η οποία δεν μας είχε συνηθίσει έτσι σε τέτοιους σεισμούς. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα τα χειρότερα πέρασαν. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, υπάρχει εξήγηση προς τον κόσμο για το επίκεντρο, γιατί ναι, προφανώς αν εσάς εξέπληξε, ναι, τον κόσμο τον πανικόβαλε. Όταν λέμε μας εξέπληξε, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά. Δεν περιμένατε να σημειωθεί? Ναι, προφανώς δεν περιμένατε, γιατί δεν ξέρουμε. Πρέπει να το πούμε. Δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει ένας ισχυρός σεισμός. Πότε ακριβώς. Έτσι. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι με στατιστικές μεθόδους να προσδιορίσουμε μια ευρύτερη περιοχή. Έτσι, με ένα ευρύ παράθυρο χρόνου. 5, 10, 15 χρόνια. Από εκεί και πέρα γίνεται μια συζήτηση για τα ρήγματα και τους σεισμούς. Αυτό που πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι τα ρήγματα που γεννούν σεισμούς, αλλά το αντίθετο, οι σεισμοί που γεννούν ρήγματα. Γιατί εκεί που σήμερα υπάρχουν ρήγματα, κάποια στιγμή δεν υπήρχαν ρήγματα και κάποιος σεισμός τα δημιούργησε. Έτσι λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό ένα σεισμός να γίνεται κοντά σε ένα προϋπάρχον ρήγμα, μπορεί να γίνει, να δημιουργήσει δηλαδή ένα καινούριο ρήγμα. Και από ό,τι φαίνεται, οι ενδείξεις αυτό μας, εκεί μας οδηγούν, είχαμε τη δημιουργία ενός, ας το πούμε έτσι, καινούριου ρήγματος. Δημιουργήθηκε μια και αναφερθήκατε σε διαμάχες, δεν θα πω σε ονόματα γιατί δεν είναι σκόπιμο. Έτσι. Δημιουργήθηκε ωστόσο αίσθηση με μια εκτίμηση που διατυπώθηκε από έναν έγκριτο και διακεκριμένο γεωλόγο. Ακριβώς γιατί είπε ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ενός νέου ισχυρού σεισμού. Αυτό πανικόβαλε τον κόσμο, βγήκαν έξω στους δρόμους και το ερώτημα μου είναι, πρώτον, αν το αποκλείετε εσείς αυτό το ενδεχόμενο, δεύτερον, αν θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς και θα πρέπει σιγά σιγά να μην πανικοβαλόμαστε τόσο εύκολα, να μην βγαίνουμε έξω από τα σπίτια μας αμέσως, με το που ακούμε την εκτίμηση ενός επιστήμονα, οποιοδήποτε επιστήμονα, από τη στιγμή που είναι διακεκριμένος ή έγκριτος. Ξέρετε, διαισθάνομαι ότι αυτές τις μέρες εσείς οι σεισμολόγοι, ακόμη και αν έχετε μια εκτίμηση να κάνετε, φοβάστε τόσο πολύ τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε για να την διατυπώσετε, έτσι, μόνο και μόνο για να μην βγούμε όλοι έξω, έτσι, από την σπίτια μας. Γιατί η σεισμολογία είναι μια επιστήμη που πέρα από την επιστημονική της διάσταση έχει και μια έντονη κοινωνική διάσταση. Mm-hmm.
Και ξέρετε, αυτά τα θέματα, τα θέματα κοινωνικής ψυχολογίας, είναι λεπτά θέματα που ξεφεύγουν και από το δικό μας αντικείμενο. Γι' αυτό εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κανένας από εμάς δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει ανησυχία και φόβο κτλ. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, έχει σημασία όχι μόνο το τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Mm-hmm. Και εμείς δεν είμαστε ειδικευμένοι, το αντικείμενό μας είναι η σεισμολογία και όχι η κοινωνική ψυχολογία. Mm-hmm. Αλλά όμως, εφόσον αντικειμενικά η επιστήμη μας έχει και μια τέτοια διάσταση, θα πρέπει αυτό να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, θα πρέπει να μετράμε τα λόγια μας και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στο τι λέμε, αλλά και στο πώς το λέμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οποιοδήποτε συνάδελφος δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει και ανησυχία στον κόσμο. Κρατώ πάντως αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να είμαστε, και καλό θα είναι αυτή την περίοδο, να είμαστε προσεκτικοί πολιτεία και πολίτες, να είμαστε σε εγρήγορση, ναι, σε επιφυλακή, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι θα πρέπει με την παραμικρή, έτσι, με το παραμικρό κούνημα, να πεταγόμαστε και να φοβόμαστε ότι θα πέσουν. Έτσι. Αυτό ακριβώς, έτσι όπως το είπατε. Και να σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Παρακαλώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. 8 και 36 πρώτα λεπτά, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.